Ξεκινώ λοιπόν με τον κύριο Απόστολο Λασκαράκη, τον πρώτο μας ομιλητή. Ο κύριος Λασκαράκης είναι ογκολόγος, παθολόγος, διευθυντής του ογκολογικού τμήματος του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και ειδικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Μελανώματος. Ο κύριος Λασκαράκης θα μας μιλήσει για το μελάνωμα από τη διάγνωση και στη θεραπεία. Καλημέρα σας, κύριε Λασκαράκη. Καλημέρα σας, κύριε Ζάχαρη. Έχετε τον λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ιατρονέτ και εσάς για την πολύ ευγενική πρόσκληση και είναι πραγματικά χαρά για μένα να μιλήσουμε σήμερα για ένα επικίνδυνο νεόπλεσμα, το οποίο είχε μια πολύ άσχημη και κακή πρόγνωση μέχρι και πριν από λίγα χρόνια στη μεταστατική του νόσου. Όμως τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει θεραπευτικές εξελίξεις που έχουν αλλάξει την φυσική ιστορία αυτής της δύσκολης νόσου. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το δερματικό μελάνωμα, γιατί υπάρχει και οφθαλμικό μελάνωμα, θα μιλήσουμε για το δερματικό μελάνωμα. Κάποια αρχικά δεδομένα της νόσου που αφορούν τις στατιστικές μελέτες και τα στατιστικά δεδομένα, και θα μιλήσουμε μετά για την θεραπεία τόσο στο μεταστατικό στάδιο όσο και στα αρχικά στάδια. Το μελάνωμα λοιπόν είναι ο καρκίνος των μελανοκυττάρων. Είναι ένα νόσημα το οποίο στις ΗΠΑ έχει ένα παράγοντα ανάπτυξης στο γενικό πληθυσμό 1 προς 75 και αυτό που θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι δεν αφορά μόνο το δέρμα, αφορά και μεταστάσεις σε περιφερικούς ή απομακρυσμένους λεμφαδένες, αλλά και σε σπλάχνα, όπως είναι οι πνεύμονες, το ύπαρ, ενώ δυστυχώς αγαπά εντός εισαγωγικών, ιδιαίτερα και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Αυτές είναι κάποιες εικόνες με βλάβες δερματικές μελανώματος. Βλέπετε χαρακτηριστικά ότι έχουμε βλάβες μελανοκυταρικές, οι οποίες έχουν ακαθόριστα όρια. Συνήθως μιλάμε για βλάβες που είναι πάνω από 6 χιλιοστά, και είναι βλάβες οι οποίες εξελίσσονται γρήγορα, άρα ένας κανόνας για τον γενικό πληθυσμό είναι ότι όταν υπάρχει μία μελανοκυταρική βλάβη η οποία έχει ακαθόριστα όρια, όταν το χρώμα της δεν είναι ομοιόμορφο, ανομοιογενές, καμιά φορά τίνει και προς το μπλε, όταν είναι πάνω από 6 χιλιοστά, και όταν μεγαλώνει γρήγορα, θα πρέπει οπωσδήποτε να πηγαίνει σε ειδικό κλινικό γιατρό, που στην περίπτωση αυτή την αρχική διάγνωση την κάνουν οι δερματολόγοι για να το αξιολογήσει. Είναι ένας παγκόσμιος πραγματικά κίνδυνος για την δημόσια υγεία, είναι η πιο επικίνδυνη μορφή καρκίνου του δέρματος και είναι ο κακοήθης όγκος με τη μεγαλύτερη αύξηση νέων περιστατικών στους άντρες και το δεύτερο αντίστοιχα μετά τον καρκίνο του πνεύμονα στις γυναίκες στο δυτικό κόσμο. Παράγοντες αναγνωρισμένοι κινδύνου για την ανάπτυξη μελανώματος είναι η εντατική διαλείπουσα έκθεση στην υπεριόδια ακτινοβολία μέσω έκθεσης στον ήλιο είτε μέσω σωνινίων τεχνητού μαυρίσματος. Το ιστορικό επανειλημμένων ηλιακών εγκαυμάτων, ειδικά σε παιδική ηλικία, είναι επιβαρυντικός παράγοντας και ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τα άτομα τα οποία είναι ανοιχτόχρωμα και εμφανίζουν πολλαπλούς σπύλους δέρματος ή δυσπλαστικούς σπύλους. Η κληρονομικότητα παίζει ένα ρόλο. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος αν ένας στενός συγγενής, μητέρα, πατέρας, αδέρφια ή παιδιά, είχε μελάνωμα. Έχουν αναγνωριστεί συγκεκριμένα γονίδια όπως το CDKN2A που συνδέονται με την ανάπτυξη του μελανώματος. Ενώ φαίνεται ότι η ανοσοκαταστολή αλλά και το ατομικό ιστορικό μελανώματος είναι προδιαθεστικός παράγοντας για ανάπτυξη στο μέλλον και δεύτερου μελανώματος. Αυτά είναι τα τελευταία επιδημιολογικά και πιο έγκριτα δεδομένα για την εξέλιξη της νόσου όπως έχουμε από την Αμερική, από το National Cancer Institute, όπου βλέπετε ότι με το πράσινο χρώμα είναι η καμπύλη της επίπτωσης της νόσου, δηλαδή της ανάπτυξης των καινούριων περιπτώσεων, που συνεχώς είναι αυξητική. Ωστόσο, ευτυχώς, στο κάτω μέρος που είναι η καμπύλη με τα τριγωνάκια, τα σκούρα πράσινα, που είναι η καμπύλη των θανάτων, βλέπετε ότι υπάρχει μία επιπέδωση με μία πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια και αυτό σίγουρα θα πρέπει να αποδοθεί σε δύο παράγοντες. Αφενός στην ολοένα και πιο πρώιμη διάγνωση του μελανώματος σε αρχικά στάδια, όπου εκεί η πιθανότητα ίασης είναι πολύ μεγάλη, αλλά βέβαια και στις θεραπευτικές εξελίξεις που έχουν επιτευχθεί
στην ογκολογία και για τις οποίες θα αναφερθώ έτσι λίγο πιο ειδικά. Και βλέπετε επίσης σε αυτό το διάγραμμα, στο πάνω μέρος είναι η στατιστική πίτα με το σταδιοποίηση πραγματικά της νόσου κατά τη διάγνωση. Συνήθως η νόσος διαγνώσκεται σε πιο αρχικό στάδιο. Στο περίπου 10% διαγνώσκεται όταν ήδη έχει δώσει μεταστάσεις σε περιφερικούς λεμφαδένες, ενώ το μεταστατικό μελάνωμα είναι περίπου γύρω στο 4-5%. Και γιατί είναι σημαντικό να διαγνώσκουμε νωρίτερα σε προημότερα στάδια την νόσο? Γιατί όπως βλέπετε στο κάτω μέρος της διαφάνειας, όπου φαίνονται οι πενταετής επιβιώσεις από την νόσο, άμα η νόσος διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο, που είναι τοπικοπεριοχική, τότε η επιβίωση είναι πάρα πολύ καλή, αγγίζει σχεδόν το πάνω από το 95% στα 5 χρόνια. Όταν η νόσος έχει δώσει μεταστάσεις σε περιφερικούς λεμφαδένες τοπικοπεριοχικά, η επιβίωση είναι γύρω στο 63%, ενώ δυστυχώς όταν έχει δώσει μεταστάσεις απομακρυσμένες, η πενταετής επιβίωση πέφτει στο 22,5%. Άρα έχει σημασία η πρώιμη διάγνωση και στην πρώιμη διάγνωση βασικό ρόλο παίζει ο κλινικός γιατρός, ο δερματολόγος, με την καλή κλινική εξέταση και με την δερματοσκόπηση, που είναι μια in vivo μη επεμβατική τεχνική που μεγεθύνει το δέρμα με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται ορατές οι μικροσκοπικές αλλοιώσεις του δέρματος, αυξάνει τη διαγνωστική ευαισθησία κατά 20% σε σχέση με την απλή επισκόπηση και βέβαια χρήζει ειδικής εκπαίδευσης. Επίσης, ειδικά σε περιπτώσεις όπου έχουμε πολλαπλούς σπύλους ή δυσπλαστικούς σπύλους, σημαντική είναι η χαρτογράφηση των σπύλων που γίνεται ψηφιακά και με ολική φωτογράφηση του σώματος. Όμως, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το μελάνωμα δεν αφορά μόνο δερματικές βλάβες, μπορεί να δώσει μεταστάσεις πρακτικά παντού. Βλέπετε πραγματικές εικόνες ασθενών που έχουμε διαχειριστεί, όπου φαίνονται είτε μεταστάσεις σε μαλακά μόρια, μεταστάσεις, όπως βλέπετε, από PET-CT μέσα σε υποδόρειες βλάβες στην κοιλιά, εγκεφαλικές μεταστάσεις και μεταστάσεις στην κεφαλή και στον τράχυλο. Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί πραγματικά μια μεγάλη εξέλιξη στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών επιλογών στο μελάνωμα και ιδιαίτερα στο μεταστατικό μελάνωμα και στο μελάνωμα στα 2-3, που έχει αλλάξει τη φυσική πορεία της νόσου. Και έτσι έχουμε περάσει από τις εποχές της μόνο χειρουργικής αντιμετώπισης και της χημειοθεραπείας και της ακτινοθεραπείας, που ειδικά σε μεταστατική νόσο είχαν πτωχά αποτελέσματα, στη νέα εποχή των παραγόντων της άνοσοθεραπείας και της στοχευτικής θεραπείας. Όσον αφορά τη στοχευτική θεραπεία, αυτό έχει γίνει μέσα από την κατανόηση της μοριακής βιολογίας της νόσου. Και εδώ βλέπετε το βασικό σηματοδοτικό μονοπάτι στο μελάνωμα, την οδό της MAP κινάσης, την οδό των γονιδίων RAS, RAF, MEK και ERK, με την παρουσία οδηγού μετάλλαξης αυτή του BRAF στο 40-50% των ασθενών με μεταστατικό μελάνωμα. Έναντι λοιπόν αυτής της οδηγού μετάλλαξης, που συνήθως είναι η BRAF V600AE και σε μικρότερο ποσοστό η V600K, και όπως είπαμε είναι περίπου στο 40-50% των ασθενών με μελάνωμα, έχουν αναπτυχθεί στοχευτικοί παράγοντες αντί BRAF. Η πρώτη ήταν το Vemurafenib και το Dabrafenib, οι οποίοι αυτοί παράγοντες όταν συγκρίθηκαν με το τότε Standard of Care ήδη από το 2011 και το 2012, απέδειξαν ότι ήταν πολύ καλύτεροι όσον αφορά την προφύλαξη και την επιβίωση ελεύθερης υποτροπής της νόσου, αλλά και τις ανταποκρίσεις της θεραπευτικές. Και είναι παράγοντες οι οποίοι επάγουν εκτός από θεαματικά, αλλά και γρήγορα θεραπευτικά αποτελέσματα. Και αυτή είναι μια εικόνα ενός PET-CT, ενός ασθενούς με μεταστατικό μελάνωμα. Βλέπετε στην αριστερή πλευρά της οθόνης, πριν την έναρξη της θεραπείας, πολλαπλές σπλαχνικές μεταστάσεις. Και μόλις 15 μέρες μετά από την έναρξη του αντιπυράφ παράγοντα, έχουν περισσότερο εξαφανιστεί. Αυτό το έχουμε δει πολλές φορές στην κλινική πράξη. Είναι ένα φαινόμενο που ονομάζεται Lazarus Effect. Ο ασθενής είναι κατακεκλημένος σε κακή κλινική κατάσταση και μετά από κάποιες μέρες
μόλις ξεκινάει τη στοχευτική θεραπεία, εφόσον φέρει βέβαια τονίζω τη μετάλλαξη των πυράφ, βελτιώνεται αισθητά και σηκώνεται. Δυστυχώς, παρότι στην αρχή υπάρχουν πολύ καλές ανταποκρίσεις, μετά από κάποιο διάστημα, το οποίο είναι περίπου κατά μέσο όρο γύρω στους 6 με 7 μήνες με τη μονοθεραπεία, αναπτύσσεται αντίσταση και αυτή είναι ένα πραγματικό περιστατικό που έχουμε διαχειριστεί, όπου φαίνεται ότι ενώ ο ασθενής αρχικά ανταποκρίθηκε με μεγάλη νόσο που βλέπετε που διηθούν στα μαλακά μόρια και το θωρακικό τείχομα και πνευμονικές μεταστάσεις στην μονοθεραπεία, μετά από 6 μήνες υποτροπίασε τόσο με καινούργιες πνευμονικές μεταστάσεις όσο και την νόσο στα μαλακά μόρια. Έχουν αναγνωριστεί συγκεκριμένοι μηχανισμοί αντίστασης στους μπυράφ αναστολής, κυρίως μέσω μεταλλάξεων σε ένα άλλο γονίδιο του ΕΝΡΑΣ, με bypass στο μονοπάτι του μπυράφ μέσω μιας πρωτεΐνης της IOT, υπερέκφραση του μπυράφ, αλλά και ένα παράπλευρο σηματοδοτικό μονοπάτι της οδού PI3K Act. Και για να υπερνικήσουμε την αντίσταση χρησιμοποιούμε πλέον συνδυασμούς δύο στοχευτικών παραγόντων, τον μπυράφ και ΜΕΚ αναστολέων, όπου κάνουμε ένα διπλό πλέον αποκλεισμό στο μονοπάτι. Δηλαδή, δεν αποκλείουμε μόνο το μονοπάτι στο επίπεδο του πυράφ, αλλά και στο επίπεδο του πιο κάτω γονιδίου του ΜΕΚ. Η πυράφ και ΜΕΚ αναστολής, λοιπόν, ξέρουμε ότι υπάρχουν ανταποκρίσεις κοντά στο 70% των ασθενών με μεταστατικό μελάνωμα. Το διάμεσο διάστημα ελεύθερου πρόοδου της νόσου είναι γύρω στο έτος, στους 12 μήνες, και η διάμεση ολική επιβίωση που προσφέρουν στους ασθενείς είναι γύρω στους 25 μήνες. Είναι φάρμακα που ξέρουμε ότι είναι αποτελεσματικά ακόμα και σε περιπτώσεις πολύ δύσκολες όπως αυτές των ασθενών με εγκεφαλικές μεταστάσεις και υπάρχουν κλινικές μελέτες που το έχουν αποδείξει αυτό. Και σχετικά πρόσφατα δημοσιεύθηκε μελέτη που έδειξε ποσοστό ενδοκρινιακών ανταποκρίσεων σε ασθενείς με μελάνωμα και εγκεφαλικές μεταστάσεις με το συνδυασμό του νταμπράφενιπ και του τραμέτινιπ σε ποσοστό περίπου 60%. Άρα δουλεύουν και σε περιπτώσεις εγκεφαλικών μεταστάσεων σε μεγάλο ποσοστό. Και επίσης ξέρουμε πλέον και έχουμε δεδομένα μακροχρόνιας επιβίωσης με την στοχευτική θεραπεία. Ασθενείς με μεταστατικό μπυράφ μεταλλαγμένο μελάνωμα έχουμε πλέον επιβιώσεις της τάξης των 5 ετών στο 34% του πληθυσμού που πήρε τον μπυράφ και ΜΕΚ αναστολέα. Θυμίζω ότι μιλάμε για ένα νεόπλασμα που πριν από την ανάπτυξη των φαρμάκων αυτών η επιβίωση των περισσότερων ασθενών με μεταστατικό μελάνωμα κινούμενο ήταν σε λίγους μήνες και εδώ πλέον μιλάμε για πενταετής επιβιώσης, ενώ όταν συνυπάρχουν και καλοί προγνωστικοί παράγοντες όπως η τιμή της LTH φυσιολογικής στην έναρξη της θεραπείας και κάτω από 3 μεταστατικές αιστείες, αυτή η επιβίωση ανεβαίνει γύρω στο 55% στα 5 χρόνια. Επίσης, έχουμε ένα καινούριο συνδυασμό που πριν από σχετικά λίγες εβδομάδες πήρε έγκριση και τιμή και στην Ελλάδα. Είναι το Engorafenib Imatinib, ένας καινούριος μπυράφ και ΜΕΚ αναστολέας. Τον έχουμε χρησιμοποιήσει στην κλινική πράξη, όπου με βάση τα δεδομένα της μελέτης αυτής της Columbus αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ καλύτερο φάρμακο από τη μονοθεραπεία με μπυράφ μόνος και το αναστολέα, στην περίπτωση αυτή του Vemurafenib. Με ένα διάμεσο διάστημα ελεύθερο της πρόοδου της νόσου γύρω στους 15 μήνες, είναι και το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής δημοσιευμένο σε μελέτη PFS με μπυράφ και ΜΕΚ αναστολέα και με μια διάμεση επιβίωση των ασθενών στους 33,6 μήνες και αυτό είναι μεγαλύτερο αριθμητικά νούμερο σε σχέση με αυτά που είχα δείξει πριν με τις προηγούμενες αναστολές που ήταν γύρω στους 25 μήνες. Υπάρχει τοξικότητα με αυτά τα φάρμακα. Υπάρχει δερματολογική τοξικότητα σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχει υπατική τοξικότητα και θα πρέπει να είναι έμπειρος ο γιατρός που τα χορηγεί. Το προφίλ της τοξικότητας της θεραπείας αλλάζει ανάλογα με το μείγμα του μπυράφ και ΜΕΚ αναστολέα. Ωστόσο φαίνεται ότι το ποσοστό των ασθενών που διακόπτουν τελικά τη θεραπεία δεν είναι μεγάλο και με μια τροποποίηση της δόσης ή με μια έγκαιρη αναγνώριση της ανεπιθύμητης ενέργειας, μπορεί ο ασθενής να λάβει αποτελεσματικά τη θεραπεία. Και εδώ έχω βάλει συνοπτικά σε αυτό το πίνακα τους τρεις διαθέσιμους εμπορικά συνδυασμούς και στην Ελλάδα, μπυράφ και ΜΕΚ αναστολέων, τον νταμπράφινιπ τραμέτινιπ, το βεμουράφινιπ κομπιμέτινιπ και το εγκοράφινιπ ιμέτινιπ, το τελευταίο που είπαμε και πριν, όπου βλέπετε ότι υπάρχει μια διαφορά στην τοξικότητα. Ο πρώτος συνδυασμός κάνει λίγο περισσότερη υπηρεξία,
Ο δεύτερος έχει μια μεγαλύτερη φωτοευαισθησία. Ο τρίτος είναι λίγο πιο καλά ανεκτός αυτές τις δύο ανεπτύμητες ενέργειες. Φαίνεται ότι η ολική επιβίωση πάνω κάτω σε δεδομένα είναι παρόμοια, 45 με 50% στα 3 χρόνια, τα ποσοστά επιβίωσης. Ενώ δεδομένα και τις εγκεφαλικές μεταστάσεις πιο ισχυρά έχει, θα πρέπει να πούμε, τον ταβράφινη τραμέτινη, όπως και στη συμπληρωματική θεραπεία, που θα τα πούμε λίγο αργότερα. Τώρα ξέρουμε, με βάση και αυτό το άρθρο στο Nature, εδώ και αρκετά χρόνια, από το 2013, ότι το μελάνωμα είναι ένας από τους όγκους με το μεγαλύτερο μεταλλαξιογόνο φορτίο και άρα είναι ένας καλός στόχος για την ανοσοθεραπεία. Σε αυτό το slide σας παρουσιάζω τον κύκλο της ενωσιακής απόκρισης. Βλέπετε πως τα καρκινικά κύτταρα απελευθερώνουν καρκινικά αντιγόνα. Αυτά προσλαμβάνονται από τα κύτταρα του νοσοποιητικού μας συστήματος, τα αναδυτηρητικά κύτταρα, τα οποία πρακτικά είναι οι φρουροί μας, πηγαίνουν στους περιφερικούς λεμφαδένες και εκεί ενεργοποιούν τους στρατιώτες του νοσοποιητικού μας συστήματος, τα ΤΑΦ λεμφοκύτταρα, τα οποία σε φυσιολογικές συνθήκες είναι σε μια ύπνωση για αποφυγή αυτοάνωσων νοσημάτων. Αυτά ενεργοποιούνται και σταδιακά επιστρέφουν στο περιβάλλον του όγκου, στο μικροπεριβάλλον του όγκου, αναγνωρίζουν, συνδέονται και τελικά καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα. Αυτός είναι ο ιδανικός κύκλος της ανοσιακής απόκρισης του νοσοποιητικού μας συστήματος ενάντια των καρκινικών κυττάρων. Αυτή η όλη διαδικασία ελέγχεται από δύο βασικά σημεία ελέγχου. Το ένα στους περιφερικούς λεμφαδένες checkpoint είναι το CTLA-4 και το άλλο στο μικροπεριβάλλον του όγκου είναι το PD-1-PTL-1 checkpoint. Έναντι αυτών των δύο σημείων ελέγχου έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια οι βασικοί παράγοντες της ανοσο-ογκολογίας και ανοσοθεραπείας στο μελάνωμα αλλά και σε άλλα συμπαγή νεοπλάσματα. Με ένα πραγματικό paradigm shift στην θεραπεία του καρκίνου, από εκεί που ο στόχος ήταν το ίδιο απευθείας στο καρκινικό κύτταρο μέσω κάποιας θεραπείας, όπως ας πούμε η χημειοθεραπεία, πλέον ο στόχος εδώ είναι το ΤΑΦ λεμφοκύτταρο, το οποίο θα ενεργοποιηθεί και θα πάει αυτό να σκοτώσει το καρκινικό κύτταρο στο μελάνωμα. Ο μοναδικός συγκεκριμένος αντι-CTLA-4 παράγοντας στο μελάνωμα είναι το ιππιλίμουμα. Είναι ένα φάρμακο το οποίο είναι αποτελεσματικό και καλύτερο από τη χημειοθεραπεία, ανεξάρτητα από προηγούμενη θεραπεία και ανεξάρτητα από τον BRAF status των ασθενών, δηλαδή είτε είναι μεταλλαγμένοι, είτε είναι wild type, αυτό που λέμε, δηλαδή δεν φέρουν τη μετάλλαξη στον BRAF, το φάρμακο είναι αποτελεσματικό. Ενώ οι πιο καινούργιοι παράγοντες είναι οι anti-PD-1 checkpoint inhibitors, με βασικούς εκπροσώπους το nivolumab και το pembrolizumab. Και σε αυτό το slide σας δείχνω, στην πάνω εικόνα είναι το καρκινικό κύτταρο, στο κάτω μέρος είναι το ΤΑΦ λεμφοκύτταρο και όταν πάει το ΤΑΦ λεμφοκύτταρο να αναγνωρίσει και να σκοτώσει το καρκινικό κύτταρο σε συγκεκριμένη περίπτωση στο μελάνωμα, το μελανοκύτταρο βγάζει στην επιφάνειά του αυτά τα πράσινα, έτσι όπως φαίνονται, σωληνάκια, τα οποία είναι το PD-L1. Όταν συνδέεται αυτό με το PD-1 που είναι στην επιφάνεια του ΤΑΦ λεμφοκυττάρου, γίνεται ένας δεσμός και απενεργοποιείται το ΤΑΦ λεμφοκυττάρου και δεν μπορεί να σκοτώσει το μελάνωμα. Οι καινούργιοι αυτοί παράγοντες λοιπόν πάνε και σπάνε αυτό το δεσμό, επανενεργοποιείται το ΤΑΦ λεμφοκυττάρο και σκοτώνει το μελανοκύττάρο. Οι δύο εγκεκριμένοι είναι το nivolumab και το pembrolizumab, με τις μεγάλες μελέτες φάσης 3 της checkmate σειράς για το nivolumab και της keynote για το pembrolizumab. Για το μεν nivolumab ξέρουμε ότι είναι ένα φάρμακο το οποίο είναι αποτελεσματικό ανεξάρτητα από τον BRAF status των ασθενών και ανεξάρτητα από προηγούμενη θεραπεία. Είναι καλύτερο από τη χημειοθεραπεία και καλύτερο σαν αποτελεσματικότητα από το ιππιλίμουμαπ, με ποσοστά ανταπόκρισης γύρω στο 40-44% για τους ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα. Πλέον έχουμε δεδομένα 5 ετούς ολικής επιβίωσης σε ισχυρά προθεραπευμένους ασθενείς από τη μελέτη φάσης 1 του φαρμάκου, με ποσοστό 5 ετούς ολικής επιβίωσης γύρω στο 35% με το φάρμακο. Και αυτή είναι μια πραγματική εικόνα ασθενούς που έχουμε διαχειριστεί με πολλαπλές δερματικές και υποδόρειες μεταστάσεις που έχει σχεδόν μια πλήρη ύφεση μετά από θεραπεία με nivolumab. Ενώ ο άλλος anti-PD-1 παράγοντας είναι το pembrolizumab και αυτό είναι καλύτερο της χημειοθεραπείας.
και είναι και καλύτερο του ιππιλίμουμαμπ με το οποίο έχει συγκριθεί head-to-head σε μελέτη φάσης 3 στην πρώτη γραμμή θεραπείας των ασθενών, ανεξάρτητα από το στάτος του BRAF. Δηλαδή, είτε οι ασθενείς είχαν τη μετάλλαξη που είπαμε του BRAF, είτε δεν την είχαν, το φάρμακο ήταν αποτελεσματικό και καλύτερο από την χημειοθεραπεία και από το ιππιλίμουμαμπ, με ποσοστά και εδώ 5 ετούς ολικής επιβίωσης σε προθεραπευμένους ασθενείς της τάξης του 35%, είναι ακριβώς πάνω κάτω τα ίδια με το nivolumab. Και από τη μελέτη φάσης 3, την Keynote 006, έχουμε δεδομένα 4 ετούς ολικής επιβίωσης της τάξης του 42%, όταν οι ασθενείς δεν είναι προθεραπευμένοι και το παίρνουν στην πρώτη γραμμή θεραπείας, μπορεί να ανέβει και στο 44%. Άρα μιλάμε πλέον για έτη επιβίωσης σε ένα νεόπλεσμα που μέχρι πρόσφατα είχε πολύ πτωχή πρόγνωση. Και τι ξέρουμε με την ανοσοθεραπεία? Ξέρουμε ότι ακόμα και αν σταματήσουμε τη θεραπεία και έχει επιτευχθεί η πλήρη ύφεση, το φάρμακο θα συνεχίσει να δουλεύει μέσα στον οργανισμό και οι ανταποκρίσεις έχουν συνέχεια στο πέρας του χρόνου. Και ξέρουμε ότι περίπου το 86% των ασθενών στη μελέτη την 006 που συμπλήρωσαν 2 χρόνια θεραπείας με πεπυρολίσμαμπ ήταν ελεύθερη πρόοδο της νόσου περίπου 20 μήνες μετά το τέλος της θεραπείας. Άρα η ανοσοθεραπεία επάγει μακροχρόνιες και συνεχιζόμενες ανταποκρίσεις. Και ξέρουμε επίσης ότι αν την ξαναδώσουμε σε περίπτωση υποτροπής της νόσου, σε ένα ποσοστό των ασθενών θα ξαναδουλέψει. Εδώ είναι μια άλλη εικόνα ενός ασθενούς με μελάνωμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι βλενογονικό μελάνωμα του εδίου που έχει ανταποκριθεί σε θεραπεία με πεπυρολίσμαμπ. Βλέπετε πως έχει σχεδόν εξαφανιστεί η μελανοκυταρική βλάβη. Και μια εικόνα σε ένα απελπιστική νέο άνθρωπο πριν και μετά τη θεραπεία με τον παράγοντα. Τώρα, από τη στιγμή που είχαμε 2 φάρμακα τα οποία δουλεύουν σε διαφορετικά σημεία του κύκλου της ανοσιακής απόκρισης, το ιππιλίμουμαμπ, το οποίο δουλεύει, όπως είπα, στο πιο πρώιμο στάδιο και στους περιφερικούς λεμφαδένες, το checkpoint, το CTLA-4, και το nivolumab, το οποίο δουλεύει στο μικροπεριβάλλον του όγκου, σκεφτήκαν οι ερευνητές να τα συνδυάσουμε για να δούμε αν υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα. Και πράγματι φαίνεται ότι ο συνδυασμός του nivolumab με το ιππιλίμουμαμπ είναι αποτελεσματικός ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις ασθενών με μεταστατικό μελάνωμα, όπως αυτή με εγκεφαλικές μεταστάσεις. Στη μελέτη Checkmate 204, οι ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις από δερματικό μελάνωμα, που πήραν το συνδυασμό nivolumab ιππιλίμουμαμπ, είχαν ένα εντυπωσιακό ποσοστό ανταπόκρισης της τάξης του 54% όσον αφορά την ενδοκρανιακή νόσο και ποσοστά πλήρους υφέσεων κοντά στο 30%, πραγματικά εντυπωσιακά νούμερα. Ενώ στην πιο δύσκολη ομάδα ασθενών, αυτοί δηλαδή που είχαν εγκεφαλικές μεταστάσεις, αλλά είχαν και σε έντονη συμπτωματολογία, που αυτοί αντικειμενικά έχουν δυστυχώς τη χειρότερη πρόγνωση, και εκεί η κατόρθωση να υπάρχει ανταποκρίσεις της τάξης του 22%. Η βασική μελέτη που αξιολόγησε το συνδυασμό nivolumab-ipilimumab στο μεταστατικό μελάνωμα ήταν αυτή η μελέτη, Checkmate 067, όπου ο συνδυασμός συγκρίθηκε έναντι της μονοθεραπείας με τον anti-PD-1 παράγοντα nivolumab και την anti-CTLA-4 παράγοντα ipilimumab. Και εκεί φάνηκε, με την πράσινη γραμμή, είναι η καμπύλη της ολικής επιβίωσης των ασθενών που πήραν στην πρώτη γραμμή θεραπείας μεταστατικού μελανόματος το συνδυασμό nivolumab-ipilimumab, ότι ο συνδυασμός αυτός πλέον επάγει επιβιώσεις στα 5 χρόνια σε ποσοστό 52% των ασθενών. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει δημοσιευτεί μέχρι στιγμής επιβίωσης σε ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα με κάποια θεραπεία από μελέτη φάσης 3. Και βέβαια φάνηκε ότι είναι καλύτερο στατιστικά από το ιππιλίμουμαμπ, τη μονοθεραπεία, και αριθμητικά καλύτερο από τη μονοθεραπεία με το nivolumab. Ολοκληρώστε, γιατί και στο διάστημα υποτροπής της νόσου, ο συνδυασμός ήταν καλύτερος στο ιππιλίμουμαμπ με ποσοστό 5 ετούς διαστήματος ελεύθερο υποτροπής της νόσου της τάξης του 36% των ασθενών και ένα διάμεσο τέτοιο διάστημα γύρω στο έτος. Ενώ φαίνεται ότι ο συνδυασμός δουλεύει ανεξάρτητα και από το στάτους του BRAF,
δηλαδή είτε οι ασθενείς είναι BRAF μεταλλαγμένοι, είτε είναι wild type, εφόσον πήραν θεραπεία με νιβόλυμα επιπιλίμουμαπ, ανταποκρίθηκαν σε ένα υψηλό ποσοστό και είχαν επιβιώσεις στα 5 χρόνια της τάξης η mutant στο 60% και η wild type στο 50%. Αν θέλετε να συντομεύουμε λίγο... Οι ανταποκρίσεις είναι της τάξης του 60%. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τη τοξικότητα. Το grade 3-4 τοξικότητα είναι γύρω στο 60%. Ωστόσο, το 1/3 χρειάστηκε μόλις να διακόψει τη θεραπεία και αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και οι ασθενείς οι οποίοι αναγκάστηκαν λόγω τοξικότητας της θεραπείας να σταματήσουν τη θεραπεία, ωφελήθηκαν σε σημαντικό ποσοστό και ήταν ελεύθεροι κάποιας επόμενης θεραπείας και ζωντανοί στα 5 χρόνια σε ένα υψηλό ποσοστό της τάξης του 74%. Άρα ακόμα και αυτοί που σταμάτησαν τη θεραπεία λόγω τοξικότητας ωφελήθηκαν όσον αφορά την επιβίωσή τους στο βάθος του χρόνου. Όσον αφορά τώρα τους βιοδείκτες, οι βιοδείκτες είναι οι προγνωστικοί, οι οποίοι είναι δείκτες και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την πρόγνωση της νόσου και την εξέλιξή της και οι προβλεπτικοί είναι αυτοί οι οποίοι συνδέονται με την πιθανή ωφέλεια από μια θεραπεία. Στο μελάνωμα, προβλεπτικός βιοδείκτης αναγνωρισμένος είναι η BRAF μετάλλαξη που είπαμε και πριν, που συνδέεται με αποτελεσματικότητα της στοχευτικής θεραπείας, ενώ προγνωστικοί βιοδείκτες είναι κυρίως η τιμή της LDH, το performance status του ασθενούς, αλλά και η ύπαρξη πάνω από 3 μεταστατικών νηστειών. Συμπερασματικά, το BRAF status δεν επηρεάζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας. Υπάρχει προγνωστικός ρόλος για το performance status, τη φυσική κατάσταση δηλαδή του ασθενούς, την τιμή της LDH στο αίμα και τον αριθμό των μεταστατικών νηστειών, ενώ ένας βιοδείκτης που χρησιμοποιούμε τώρα τα τελευταία χρόνια και σε άλλους καρκίνους για να δούμε την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας στο PD-L1 δεν έχει καθιερωμένο ρόλο στο μελάνο. Έχει δοκιμαστεί και ο συνδυασμός στοχευτικής θεραπείας και ανοσοθεραπείας. Αυτή ήταν μια μελέτη που τρέξαμε και στην Ελλάδα, η Trilogy. Μια μελέτη θετική, με την οποία έχει πάρει έγκριση στην Αμερική η τριπλέτα πλέον στο μεταστατικό μελάνωμα, που φέρει την BRAF μετάλλαξη της ανοσοθεραπείας με το συνδυασμό BRAF και μέκανα στολέα, το ατεζολίζουμαπ με το κουμπομετίν βεμοράφινγκ. Και εδώ είναι τα αμερικανικά ογκολογικά guidelines, τα πιο πρόσφατα, Φεβράριο του 2021, που βλέπετε ότι στην πρώτη γραμμή θεραπείας έχουμε και την ανοσοθεραπεία με τον nivolumab και το pembrolizumab, το συνδυασμό nivolumab ipilimumab, αλλά και τη στοχευτική θεραπεία με τους BRAF και με έκανε στολής. Να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και μια προσπάθεια να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των ασθενών με μελάνωμα. Αξιολογούμε και καινούργια μόρια, όπως είναι το TIVEC, που είναι ογκολητική θεραπεία, ένα φάρμακο που είχαμε την τιμή να χορηγήσουμε πρώτη στην Ελλάδα το 2015. Μιλάμε για ένα γενετικά τροποποιημένο ογκολητικό ερπιτοϊό, που σε αυτή τη δραματική κατάσταση δερματικού μελανώματος βοήθησε τον ασθενή στην ποιότητα της ζωής του. Χρειάζονται ειδικά πρωτόκολλα για να το χορηγήσεις, σε κλινική μελέτη πάντα. Ήταν μια μελέτη που τρέξαμε και στην Ελλάδα σε συνδυασμό με το pembrolizumab και βλέπουμε ότι πώς το χορηγούμε δεογγικά μέσα στον όγκο και βλέπετε και τις ανταποκρίσεις με την εξαφάνιση των δερματικών μεταστάσεων. Το έχουμε χορηγήσει και ενδοογγικά με υπέρηχο με το φάρμακο να τρέχει στον όγκο. Άρα από την εποχή μόνο που είχαμε τη χημειοθεραπεία με πολύ πτωχές ολικές επιβιώσεις της τάξης του 12% στα 3 χρόνια, πλέον έχουμε περάσει την εποχή των καινούργιων παραγόντων που έχουμε ανταποκρίσεις και επιβιώσεις της τάξης περίπου του 60%. Ωστόσο, ένα ικανό ποσοστό των ασθενών με μεταστατικό μελάνωμα δεν επιτυχάνει μακροχρόνια επιβίωση και τι χρειαζόμαστε, πιο αποτελεσματικές θεραπείες σε πρώιμο στάδιο. Σε στάδιο δηλαδή όπου η νόσος είναι χειρουργήσιμη και έχει δώσει απλά μεταστάσεις σε περιφερικούς λεμφαδένες. Για να δώσεις εκεί συμπληρωματική θεραπεία, αξιολογείς παράγοντες όπως το πάχος του μελανώματος, τον πρέσλο, η παρουσία εξέλκωσης, η παρουσία διήθησης λεμφαδένων και οι επιθυμίες βέβαια του ασθενούς και το κόστος της τοξικότητας της θεραπείας. Και γιατί είναι σημαντικό οι ασθενείς με στάδιο 3 να πάρουν κάποια συμπληρωματική θεραπεία, γιατί οι επιβιώσεις πέφτουν δραματικά
ανάλογα αν υπάρχουν πολύ διηθημένοι λεφαδένες και τα μελανόματα είναι με μεγάλο μπρέσλο και εξέλκωση. Παράγοντας που έχει πάρει έγκριση και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και από τον ΕΟΦ και χορηγείται στην Ελλάδα στη συμπληρωματική θεραπεία του μελανόματος, είναι το ονιβόλυμα, που με βάση τη μελέτη αυτή τη CheckMate 238 που τρέξαμε και στην Ελλάδα, που πλέον, όπως ανακοινώθηκε και πριν λίγους μήνες στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ογκολογίας, έχει τετραετή δεδομένα επιβίωσης ελεύθερης της υποτροπής της νόσου, πολύ καλύτερο το ονιβόλυμα απέναντι του ιππιλίμουμαμ, προστατεύει από την υποτροπή των ασθενών με μελάνωμα μετά το χειρουργείο, στο στάδιο 3, δηλαδή στο στάδιο που υπάρχουν λεμφαδένες διηθημένοι και έχει αφαιρεθεί πλήρως το μελάνωμα. Και βέβαια το όφελος αυτό είναι και σε μια δύσκολη κατηγορία ασθενών που έχουν πολλαπλές τοπικοπεριοχικές μεταστάσεις, αυτό που λέμε intransit μεταστάσεις. Και το όφελος είναι ανεξάρτητο της ύπαρξης της μετάλλαξης του BRAF. Ενώ προστατεύει και από ανάπτυξη απομακρυσμένων μεταστάσεων. Η τοξικότητα είναι αποδεκτή με μικρά ποσοστά grade 3-4 τοξικότητας. Ο άλλος εγκεκριμένος παράγοντας στη συμπληρωματική θεραπεία του μελανόματος είναι και το pembrolizumab με τη μελέτη Keynote 54, όπου και εδώ έχει δεδομένα πλέον τριετούς επιβίωσης χωρίς υποτροπή της νόσου με συμπληρωματική θεραπεία μετά το χειρουργείο σε ασθενείς σταδίου 3, στο 64% των ασθενών, και το όφελος και εδώ είναι ανεξάρτητα από το βιοδείκτη της ανοσοθεραπείας στο PD-L1 και ανεξάρτητα από την ύπαρξη της μετάλλαξης του BRAF, ενώ φαίνεται ότι και εδώ η τοξικότητα grade 3 είναι πολύ χαμηλή, κυρίως είναι ενδοκρινολογική τοξικότητα και δραματική. Και τέλος, ο στοχευτικός συνδυασμός BRAF και MEK αναστολέτατα BRAF intramedic και εδώ σε ασθενείς σταδίου 3, δηλαδή χειρουργημένους ασθενείς με μεταστάσεις στο τοπικοπεριοχικές ελεφαδένες που έχουν τη μετάλλαξη του BRAF, φάνηκε ότι προστατεύει αποτελεσματικά από την υποτροπή της νόσου και έχουμε πενταετή πλέον δεδομένα επιβίωσης χωρίς την υποτροπή της νόσου σε ασθενείς με τοπικοπεριοχικές μεταστάσεις ελεμφαδένες της τάξης του 52%. Και αυτό είναι ανεξάρτητα από το υποστάδιο που βρίσκονται οι ασθενείς, είτε είχαν δηλαδή μόνο μια μικρομετάσταση, είτε είχαν πολλαπλές μεταστάσεις σε αρκετούς τοπικοπεριοχικούς λεμφαδένες μετά το χειρουργείο. Τονίζω ότι μιλάμε για συμπληρωματικές θεραπείες. Το κόστος εδώ είναι η τοξικότητα, κυρίως η υπηρεξία, γι' αυτό και χρειάζεται εμπειρία στη χορήγηση των φαρμάκων. Εμφανίζεται κυρίως το πρώτο τρίμηνο της χορήγησης της θεραπείας και αποδράβει μετά. Άρα πλέον και στη συμπληρωματική θεραπεία του σταδίου 3 του μελανόματος μετά το χειρουργείο έχουμε τρεις επιλογές, το nivolumab, το pembrolizumab και το dabraf intramedic για τους ασθενείς που έχουν την BRAF μετάλλαξη. Τελειώνω τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο της ομάδας. Δεν είναι μόνο ο παθολόγος-ογκολόγος, είναι ο δραματολόγος ο οποίος θα κάνει την αρχική διάγνωση και πρέπει να έχει και το δραματολογικό follow-up και ο εξειδικευμένος χειρουργός, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο πλαστικός χειρουργός, ο οποίος θα αφαιρέσει το μελάνωμα και θα κάνει τον λεμφαδενικό καθαρισμό ή την βιοψία του λεμφαδένα φρουρού. Πρέπει μια ομάδα επιστημόνων να διαχειρίζεται τον μελανοπαθή ασθενή και βέβαια το σημαντικότερο είναι η πρόληψη και τονίζω με αυτή τη μελέτη τη μεγάλη αξία χρησιμοποίησης αντιλιακών που έχει αποδεχτεί σε μια μελέτη στην Αυστραλία ότι μειώνει σημαντικά την πρώτη εμφάνιση μελανόματος μετά την σωστή εφαρμογή αντιλιακής προστασίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Λασκαράκη. Με την πραγματικά πολύ εμπεριστατωμένη ομιλία του μας ανέλησε όλες τις εκδοχές και το ποσοστό φυσικά επιβίωσης που ενδιαφέρει τον κόσμο σε περίπτωση ενός μεταστατικού μελανόματος. Μας μίλησε για το από τι προκαλείται ένα μελάνωμα. Μας είπε για τα φάρμακα, μας περιέγραψε πολλά φάρμακα που είναι αποτελεσματικά. Μας μίλησε για τον ρόλο των TAF λιμφοκυττάρων που σκοτώνουν τα μελανοκύτταρα και σαφώς έδωσε έναν αισιόδοξο τόνο, θα έλεγα, σε αυτούς οι οποίοι πάσχουν από το μελάνωμα. Θα προχωρήσουμε στις ερωτήσεις των ακροατών. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Η κυρία Ιωάννα Αγγελάκη ρωτάει τον κύριο Λασκαράκη εάν μπορεί μια ελιά στο δέρμα να εξελιχθεί σε μελάνωμα. Μπορεί.
υπάρχουν περιπτώσεις που το μελάνωμα αναπτύσσεται επί παρουσίας προϋπάρχοντος σπήλου. Το είπα και αυτό, ειδικά όταν ο σπήλος είναι δυσπλαστικός, δηλαδή έχει κάποια σημεία ατυπίας. Γι' αυτό και όπως είπα και στην αρχή, εάν παρατηρήσουμε κάποιο σπήλο ο οποίος αρχίζει και μεγαλώνει ή αιμορραγεί ή έχει ανεξήγητο κνησμό, φαγούρα ή είναι πάνω από 6 χιλιοστά, αλλάζει το χρώμα του, έχει ακανόνιστα όρια, τότε θα πρέπει να απευθυνόμαστε κατευθείαν στον δερματολόγο για να γίνεται η περαιτέρω αξιολόγηση αρχικά δερματοσκοπικά και αν χρειαστεί και με την αφαίρεση και την τελική διάγνωση που μπαίνει από τον παθολογό άτομο. Ναι, συγγνώμη, είναι ένα τεχνικό πρόβλημα. Ναι. Συνεχίζω την ερώτηση εγώ της κυρίας Αγγελάκη, ρωτώντας σας εάν ένας σπήλος που είναι χρόνια μπορεί μετά από, παραδείγματος χάρη, 10 χρόνια να εξελιχθεί σε μελάνο. Πρέπει να παρακολουθείτε δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλαπλούς σπήλους και ιδιαίτερα όταν η σπήλη αυτή είναι με τα χαρακτηριστικά που ανέφερα και πριν, καταρχήν θα πρέπει να βρίσκεται σε μια τακτική δερματολογική παρακολούθηση. Δεν αρκεί μόνο εμείς να επισκοπούμε τους σπήλους μας, χρειάζεται να το βλέπει κάποιος ειδικός γιατρός. Υπάρχει σαφώς και η πιθανότητα, ένα σπήλος, εάν αρχίσει και μεγαλώνει, όπως είπα, ή αν αρχίσει και αιμορραγεί, ή αν αρχίσει και αλλάζει το σχήμα του και το χρώμα του, να υποκρύπτει κάποια κακοήθεια μέσα του. Θα πρέπει γενικώς να προσέχουμε, να τηρούμε τα μέτρα προφύλαξης από την υπεριόδια ακτινοβολία που ανέφερα, να αποφεύγουμε περιττές εκθέσεις σε υπεριόδια ακτινοβολία, να αποφεύγουμε την έκθεση το καλοκαίρι ή δυνατόν μεταξύ 11.30 στην Ελλάδα και θα έλεγα 4-4.5 στον ήλιο, που βλέπουμε ότι δυστυχώς οι περισσότεροι συμπολίτες μας πηγαίνουν εκείνες τις ώρες για μπάνιο. Θα πρέπει να φοράμε αντιλιακά με υψηλό δίκτυο προστασίας, ιδιαίτερα οι άνθρωποι με ανοιχτόχρωμο δέρμα και με ανοιχτόχρωμα μάτια, θα πρέπει να φοράνε τουλάχιστον 50 δίκτυο προστασίας. Και γενικώς θα πρέπει, επειδή η πρόληψη είναι το προλαμβάνει κάλιον του θεραπεύει, που έλεγε ο Ιπποκράτης, θα πρέπει να είμαστε όλοι ενεργοί πολίτες, συνειδητοποιημένοι και βέβαια να ακολουθούμε τις συστάσεις των ειδικών. Ναι, βέβαια, πολύ σημαντικό όλα αυτά και η πρόληψη είναι σε πρώτο πλάνο. Μία άλλη ερώτηση από την κυρία Δέσποινα Δήμητσα. Ρωτάει αν κάνουμε αφαίρεση μιας ελιάς, υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί κάποια άλλη στο δέρμα μας? Φυσικά. Το γεγονός ότι αφαιρείς ένα σπήλο δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί κάποια άλλη μελανοκυταρική βλάβη στο μέλλον. Δεν μπορούμε να ζούμε με το φόβο. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει ένας αριθμός σπήλων. Όλοι μας έχουμε έναν αριθμό σπήλων στο δέρμα μας. Αυτό εξαρτάται βέβαια και από το ιστορικό της έκθεσης στην περίοδια ακτινοβολία και από τα γενή χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου. Αλλά σίγουρα αν υπάρχει ένας ύποπτος σπήλος με τα χαρακτηριστικά που είπα και πριν, αφού τον εκτιμήσει ο ειδικός, μπορεί να αποφασιστεί και η αφαίρεσή του. Εξάλλου η τελική διάγνωση του μελανόματος μπαίνει ιστολογικά. Δεν υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις από τους ακροατές μας. Θα ήθελα εγώ να σας κάνω μία ερώτηση μόνο ακόμη. Ναι. Εάν, με απλά λόγια, εάν μπορούμε να μιλάμε στην περίπτωση έγκαιρης πρόγνωσης για ολικής θεραπείας του μελανόματος, του μεταστατικού μελανόματος? Κοιτάξτε να δείτε. Η έγκαιρη πρόγνωση έχει μεγάλη αξία στην διάγνωση του μελανόματος στα αρχικά στάδια. Δηλαδή, έχει μεγάλη σημασία να γίνει διάγνωση του μελανόματος στο στάδιο 1-2, όπου η ποσοστό της ολικής επιβίωσης στα 5 χρόνια είναι πάνω από 95%. Εάν γίνει διάγνωση στο στάδιο 3, που είναι το στάδιο το οποίο έχει δώσει τοπικοπεριοχικές μεταστάσεις σε δέρμα ή σε λεμφαδένες της περιοχής, ας πούμε μασχαλίως λεμφαδένες ή βουβονικούς,
και εκεί έχει γίνει χειρουργείο και έχει αφαιρεθεί πλήρως η νόσος και έχει γίνει λεφαδενικός καθαρισμός, εκεί μετά δεν επαρκεί ο πλαστικός χειρουργός, χρειάζεται και παθολόγος ογκολόγος. Εκεί χορηγείται συμπληρωματική θεραπεία, ήταν το τελευταίο κομμάτι της ομιλίας που έδειξα με τα καινούργια φάρμακα, που με τα καινούργια φάρμακα και τη συμπληρωματική θεραπεία ανεβαίνει το ποσοστό της επιβίωσης αρκετά. Έχουμε δείξει, όπως έδειξα πριν στα slide, ποσοστά πλέον πενταετούς ολικής επιβίωσης σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών. Στο μεταστατικό μελάνωμα, πριν από λίγα χρόνια, η επιβίωση ήταν της τάξης των μηνών, έως και εβδομάδων δυστυχώς. Όμως, με την εξέλιξη των νέων θεραπείων, της ανοσοθεραπείας που έδειξα, αλλά και της στοχευτικής θεραπείας, έχει αλλάξει η φυσική πορεία της νόσου και εμείς έχουμε ασθενείς εκτός από τις κλινικές μελέτες που έδειξα και στην καθημερινή κλινική πράξη, τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Έχουμε ασθενείς οι οποίοι επιβιώνουν πολλά χρόνια και 5 και 6 και 7 χρόνια με μεταστατικό μελάνωμα. Κάποιοι εξ αυτών έχουν σχεδόν εξαφανίσει και την νόσο και έχουν μια άριστη ποιότητα ζωής. Όμως δυστυχώς αυτό είναι ακόμα μια μειοψηφία. Η πλειοψηφία δεν θα ωφεληθεί μακροχρόνια. Και γι' αυτό τονίζω την μεγάλη χρησιμότητα της πρώιμης διάγνωσης αλλά και της συμπληρωματικής θεραπείας. Ο παθολόγος ογκολόγος όμως έχει αλλάξει με τις καινούργιες θεραπείες την πρόγνωση και την επιβίωση των ασθενών αυτών και την ποιότητα κυρίως ζωής τους. Γιατί όπως καταλαβαίνετε η διαφορά μεταξύ λίγων εβδομάδων που ήταν κάποια χρόνια πριν με το να μιλάμε για 5 και 6 και 7 χρόνια είναι τεράστια. Μάλιστα, μας καλύψατε. Και μία τελευταία ερώτηση για να προχωρήσουμε στον επόμενο ομιλητή. Είναι για το στην περίπτωση που έχουμε έναν οφθαλμικό σπύλο. Αυτός μπορεί να μετατραπεί σε μελάνωμα? Το οφθαλμικό μελάνωμα είναι μια τελείως διαφορετική οντότητα και στις κατευθυντήριες ογκολογικές οδηγίες αντιμετωπίζεται και διαφορετικά. Δεν έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του δερματικού μελανώματος. Υπάρχουν και άλλα γονίδια εξάλλου τα οποία εμπλέκονται στο οφθαλμικό μελάνωμα, όπως είναι τα γονίδια του GNAC. Το BRAF που αναφέραμε πριν, που είναι στο 50%, δεν είναι συχνό, είναι κάτω από το 1-2% στο οφθαλμικό μελάνωμα. Εκεί η κύρια αντιμετώπιση είναι είτε χειρουργικά είτε με ειδική ακτινοθεραπεία, με πρωτόνια κυρίως, ενώ αν δώσει μεταστάσεις έχουμε θεραπευτικές επιλογές με την ανοσοθεραπεία και πάλι. Θα πρέπει να παρακολουθείτε από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο που έχει εμπειρία και γνώση στη διαχείριση και στη διάγνωση οφθαλμικών σπύλων και βέβαια στην εξέλιξη σε οφθαλμικό μελάνωμα. Σπάνιο, έχουμε όμως διαχειριστεί αρκετά περιστατικά και με οφθαλμικό μελάνωμα, τα οποία όμως πρέπει να τονίσουμε ότι είναι πολύ πιο σπάνια από το δερματικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λασκαράκη. Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Πραγματικά το ενδιαφέρον των ακροατών είναι πάρα πολύ μεγάλο από την πολύ καλή και κατατοπιστική ομιλία σας. Ο κύριος Λασκαράκης μίλησε για μια ομάδα επιστημόνων η οποία θα πρέπει να ασχολείται με τον ασθενή. Ανάμεσα σε αυτούς τους επιστήμονες είναι και οι δερματολόγοι. Να πω και ένα τελευταίο που δεν το είπα. Σημαντικό να μιλήσουμε και για τη χρησιμότητα των κλινικών μελετών. Η πρόοδος στην επιστήμη έρχεται μέσα από τις κλινικές μελέτες. Και στην Ελλάδα είμαστε τυχεροί και οι ασθενείς μας είναι τυχεροί που υπάρχουν διαθέσιμες κλινικές μελέτες και για το μελάνωμα και στο κέντρο μου αλλά και σε άλλα κέντρα, τα οποία ειδικά στη θεραπεία του μελανώματος σταδίου 3, που είναι η άσημο νεόπλασμα, έχουν μεγάλη σημασία να το ξέρουν οι ασθενείς ότι υπάρχουν δωρεάν προγράμματα χωρίς να πληρώσουν ακόμα και σε μεγάλα ιδιωτικά κέντρα που μπορούν να έχουν μια πολύ υψηλού επίπεδου θεραπευτική επιλογή και καλή παρακολούθηση. Και πραγματικά θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της ομάδας όπως είπατε και εσείς και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση με τη σειρά μου. Ευχαριστώ.